Μου έπαιρνε τον πάρο. Ε, πώς, αφού μου δώσε και το τηλέφωνό του και μου έπαιρνε τον πάρο. Και εγώ τον παίρνω. Τι. Τον αγνοήσω. Πώς. Τι είναι γαϊδουριά. Θα παρεξηγηθεί ο άνθρωπος και είναι και μεγάλος άνθρωπος. Τίποτα δεν κάνει τον Μαραφέτη. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Τι να πατήσω. Δεν κοιτάω το χάλι μου, τρομάρα μου. Θέλω και γκόμενο. Σιγά τον γκόμενο. Κυρία Ξενοπούλου, τι λέτε. Ε, τι έγινε. Τι έγινε. Πού παίρνω, με ποιον μιλάω. Ο Δημήτρης ο Απέργης είμαι. Και με έχετε βάλει σε ανοιχτή ακρόαση κατά λάθος. Με έχετε πάρει εδώ και πολύ ώρα. Εγώ. Όχι, όχι. Δεν σας έχω πάρει, όχι. Ε, και δεν είμαι και τόσο μεγάλος, Μαργαρίτα μου. Λάθος, λάθος, λάθος. Και ακόμα δεν το έχεις κλείσει, Μαργαρίτα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Γλυκιά ζωή. Από το βράδυ ως το πρωί να ζεις σαν ξένια στο πουλί. Της αγάπης στα χρυσά. Πέρα γλυκιά ζωή. Άρθει μια μέρα κάποιοι να βρεις ένα άλλο μέρος σαν γη. Και θα βρεις την αγάπη την. Και του σηκώνει στη μέση της σκηνής ο μικρός ο Άρης. Ποιος τώρα, ο τραγουδιστής. Ναι, και δεν φαντάζεσαι τι έγινε. Στην αρχή τραγουδούσαν έτσι δίθεν δειλά. Και μετά δεν κατέβαιναν από τη σκηνή. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλα ψώνια. Δεν μπορώ να καταλάβω από πού το κληρονόμησαν αυτό το ψώνιο. Πώς φαίνεται το καπέλο μου. Μ' αρέσει, σου πάει πολύ. Για τον ήλιο. Ποιον ήλιο, τέλος πάντων. Είναι βλαβερές οι ακτίνες του. Μου θυμίζει κάτι παλιές ελληνικές ταινίες. Ούτε που το σκέφτηκα. Αλλά για να το λες έτσι θα είναι. Καλές ήταν αυτές τις ταινίες, ε. Ναι, είχαν κάτι αθώο. Τις έβλεπες. Κάτι λίγο. Ωραία εποχή ήταν. Πολύ. Σου λείπει. Όχι. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει κανείς καλά σε όλες τις εποχές. Κι εγώ περνάω καλά και σε αυτήν εδώ. Τόσο ξινός στην τάξη και τόσο θετικός έξω. Μπράβο, μπράβο. Τελικά έχεις πολύ πλάκα. Αμπά, μην νομίζεις. Είναι που έχω αποφασίσει έτσι φέτος να είμαι λίγο πιο θετική. Λίγες μέρες θα κρατήσει μόνο. Είμαι τυχερός που έπεσα σε μια τέτοια μέρα. Έχω αυτά τα τέσσερα τα βλαμμένα που συνεχώς με εκνευρίζουν. Και όσο και αν έχω αποφασίσει να δείχνω έτσι πιο άνετη, δεν μπορώ να μην αγχωθώ, να μην ασχοληθώ. Τους έχεις αδυναμία τρελή, ε. Τώρα τους ξαναγνωρίζω και αυτοί εμένα. Τόσα χρόνια παντρεμένη είχα άλλη θέση, άλλο ρόλο. Τώρα μιλάμε διαφορετικά. Και δεν χαίρεσαι. Πολύ. Προσπαθώ να προσαρμοστώ. Και πριν από τον άντρα σου. Τον άντρα μου τον γνώρισα στα 18 μου. Ήμουν έτοιμη να δώσω εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Καψουρεύτηκα και τα παράτησα όλα. Και σπουδές και σχέσεις και όλα. Ε, και αυτό ήταν. Και τώρα είμαι εδώ μαζί σου και πίνω καφέ. Περνάνε γρήγορα, έτσι. Τα χρόνια, ε. Το θέμα είναι να περνάνε και καλά. Για σένα, περάσανε καλά. Ε, αφού έχω τους τέσσερις, βέβαια. Πολύ καλά ήταν για όσο ήταν και για αυτό που ήταν. Με μένα να δω τι θα κάνω τώρα. Τώρα θα πας μια βόλτα στην παραλία εδώ στον Αστέρα. Πώς φαίνεται. Βέβαια. Αλλά, συγγνώμη, μπορώ να σου κάνω μια μικρή αδιάκριτη ερώτηση. Πες του. Είσαι παντρεμένος. Κυρία Ξενοπούλου. Κυρία Απέργη. Δύο φορές. Α. Χωρισμένος και τις δυο. Αχα. Και φανατικός ερηγέννης τώρα πια. Ωραία. Πού θα πάμε βόλτα. After day, I'll always love you. Live just the same, I'll always love you. Dear one, your nearness is my treasure.
Your kiss is rich as wine, and it's mine. Yes, it's mine, the wonder of